Λοιπόν, είστε συνυφάδα της συζύγου του καθομολογία Ανδράστη. Φιλοξενείτε τη γυναίκα στο σπίτι σας, έχει 4 παιδιά και είναι έγκυος, περιμένει και το 5ο. Να μου πείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή η γυναίκα. Αυτή η γυναίκα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, ειδικά και τα παιδιά της, η μεγαλύτερη κόρη της, όταν βλέπει τον πατέρα της στην τηλεόραση ή το οτιδήποτε, πέφτει τελείως η ψυχολογία της. Πόσο είναι το μεγάλο κοριτσάκι? Πρέπει να είναι στα 10. Το διανοείστε ότι ο άνθρωπος αυτός σκότωσε ένα 11χρονο παιδί? Όχι, δεν περνάει από το νου μας αυτό το πράγμα. Και εύχομαι η δικαιοσύνη να τα κρατήσει, να μπει μέσα, γιατί μεγαλώνουμε και εμείς παιδιά πίσω. Και τον βάζαμε κιόλας και στο σπίτι μας. Και δεν ξέραμε κιόλας τίποτα τι από όλα αυτά γινόσταταν. Γνωρίζουμε ότι η σύζυγος του καθομολογία Ανδράστη και η μητέρα του νεκρού κοριτσιού είναι αδερφικές φίλες από μικρές. Ναι, από μικρές. Ναι. Αυτή τη στιγμή η γυναίκα δεν μπορεί να καταλάβει ότι ο άντρας της το έκανε αυτό το πράγμα. Αγαπούσε πολύ τα παιδιά του, έδειχνε αγάπη στα παιδιά του. Δούλευε σκληρά για τα παιδιά του. Mm-hmm. Όλοι αυτό ξέρουμε. Ότι δούλευε από το πρωί έως το βράδυ για τα παιδιά του. Στο παρελθόν ο άνθρωπος αυτός είχε κατηγορηθεί για γενετήσιες πράξεις πάλι σε ανήλικη. Αυτό δεν το γνωρίζω κι εγώ. Αυτό το έμαθα κι εγώ από τις ειδήσεις. Μάθατε τώρα δηλαδή? Ναι, τώρα πρόσφατα έμαθα. Κι εγώ και ο σύζυγός μου. Ναι. Ούτε ότι έδινε παρόν. Η μητέρα του κοριτσιού, της 11χρονης, του νεκρού κοριτσιού, με την σύζυγό του δράστη μίλησαν? Μιλήσανε χτες με τον μπαμπά. Ζητάει συγγνώμη. Όλοι μας ζητάμε συγγνώμη. Και αυτή τη στιγμή η γυναίκα είναι σε δύσκολη κατάσταση να βοηθήσει και τα παιδιά της. Σήμερα το παιδί θα οδηγηθεί στη τελευταία του κατοικία, δυστυχώς. Που εμείς που δεν μπορούμε να πάμε να πούμε τα συλληπιτήριά μας, να πετάξουμε τα λουλούδια της, δεν μπορούμε. Τα συλληπιτήριά μας. Και ότι να ξέρουν ότι πάντα θα έχουν και τη δικιά μας την αγάπη. Όπως και χτες μίλησα με την κυρία Ιουλία, η μάνα του κοριτσιού. Τη ζήτησα από κοντά ταπεινά συγγνώμη και εγώ και ο σύζυγός μου. Ένα μεγάλο συγγνώμη. Χρήστο μου, είσαι ο αδελφός του καθομολογία Ανδράστη. Θέλω να μου πεις όταν το έμαθες τα πρώτα συναισθήματα. Χάλια, πώς αισθάθηκα. Δεν το περίμενα αυτό από τον αδελφό μου. Δεν έδειγνε ότι ήταν τέτοιο άτομο. Στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για γενετήσιες πράξεις, το γνωρίζατε αυτό? Όχι. Ξέραμε ότι είχε κατηγορηθεί για αυτό το θέμα, αλλά δεν ξέραμε ότι έχει δικαστεί. Ο αδελφός σου τι άνθρωπος είναι? Δεν έδειχνε ότι ήταν άσχημος άνθρωπος, ότι μπορούσε να πειράξει ένα παιδί. Τα αγάπα για τα παιδιά. Και τα παιδιά του δεν είχε χαλάσει ποτέ κάτι, δεν τους έλειπε τίποτα. Με τη μητέρα τη Βασιλική είπε, ήταν εξαδέρφια. Είχαν βαφτίσει και το μικρό του παιδάκι, και σαν και κουμπάρι. Πού πάει το μυαλό σου? Δεν ξέρει, ποιος ξέρει τι έχει ο καθένας μέσα στο μυαλό του. Χρήστο, τι ζητάς από τη δικαιοσύνη? Την τιμωρία του, ναι, τη ζητάω. Τη ζητάω την τιμωρία, πολύ σκληρή τιμωρία. Έχεις φοβηθεί, έχεις σκεφτεί κάποια πράγματα τώρα μετά από αυτό? Είσαι πατέρας. Ναι, δεν θα φοβηθώ. Για τα παιδιά μου. Λογικό δεν είναι να φοβηθώ για τα παιδιά μου. Με τι εμπιστοσύνη αν τα φύγει ελεύθερος που δεν έβαλα εγώ μέσα στο σπίτι μου, μέσα στα παιδιά μου. Και μέσα στη γυναίκα μου, όχι μόνο στα παιδιά μου, μέσα στη γυναίκα μου. Ζητάω να τιμωρηθεί πολύ σκληρά όπως του αξίζει. Όπως αυτό έφυγε μια φορά ψυχή, έτσι σκληρά να τιμωρηθεί κι αυτός.